Ναι, τι εντζάκ!
χάρη για να σωστά. Τώρα πήραμε την απόφαση πως πέθανε. Αυτή η ξαφνική διαστροφή ήταν φοβερά δυσάρεστη. Τι ζωή για σας. Πάντα πόδο στην τραπεζαρία. Μα ζωνιλίεται. Αδελφέ, ξέρω πως έχω κάνει πολλά σφάλματα στο παρελθόν. Αλλά έρθα σήμερα εδώ και να σου ζητήσω συγγνώμη. Και να σε βεβαιώσω πως από σήμερα θα αλλάξω. Θα γίνω καλός. Φίλε Τζακ, θα αρνηθείτε να δώσετε το χέρι σας στον Ερνέστ. Τίποτα δεν θα με αναγκάσει να δώσω το χέρι. Είναι ντροπικέ να σου πείτε εδώ και να σου ξέρει πολύ καλά το γιατί. Φίλε Τζακ, τι να θα πλέτε. Όλοι οι άνθρωποι έχουν και καλά στοιχεία. Τι να τώρα εδώ ο Έρνες που έλεγε αυτόν τον φίλο του τον Μπάμπερι που είναι πολύ άρρωστο και πηγαίνει κάθε τόσο και τον προσέχει. Ξέρω τι δείχνει όταν αφήνει τι απολαύσει τη Αθήνα και δεν έχει να παρασταθεί σε έναν ανήμπορο άνθρωπο. Καλοσύνη. Αν σου πήγε τον Μπάμπερι. Ναι, βέβαια, αφού τα είπε όλα. Ιδιαίτερα για την υγεία του. Πάει χάλια. Του Μπάμπερι. Λοιπόν, το απαγορεύω να σου μιλάει για τον Μπάμπερ. Το απαγορεύω να σου μιλάει γενικώ. Συνεχιστεί αυτή η ιστορία, θα τρελαθούμε όλοι. Τι είπατε σήμερα. Ξέρω πω έχω κάνει πολλά σφάλματα. Όμω η ψυχότητα του αδερφού μου εκπληγώνει. Ειδικά επειδή είναι η πρώτη φορά που. Περίμενα. Κύριε Τζακ, αν δεν δώσετε αμέσω το χέρι σα στον Έρνεστ, δεν θα σα το συγχωρήσω ποτέ. Ούτε. Καλά, θα το κάνω για τελευταία φορά. Ευχάριστο γεγονός αυτό. Σέξι, εσύ μαζί μας. Μάλιστα δεν σκηνείς πριν, η μικρή συμφιλιοπική μου αποστολή έλειξε. Θα τρέχω. Πήρες. Ποιος με καλείς? Το καθήκον σου σκυρίου. Το καθήκον μου σκυρίου είναι άσχετο με το καθήκον μου ως αυτό. Πάντως εσύ. Όχι και τέτοια εκεί όταν με την Δεσπίνιδα Κάρδη. Δεν μου άρεσε. Ούτε εμένα μ' αρέσουν τα ρούχα που φοράς. Είναι γελίο να παίζεις για κάποιον που έχει έρθει να μείνει στο σπίτι σου για μια ολόκληρη εβδομάδα. Γελίο ή τουλάχιστον αδικαιολόγητο. Και... τι είναι αυτό. Μα μου περιστές, δεν είπες. Τι είπες εμείς για μια εβδομάδα. Καλέ μου φίλε. Αν αλλάξω ρούχα θα φύγεις. Ας κάνεις γρήγορα. Είσαι το μοναδικό άτομο που ξέρω που κάνει τόση ώρα να κοιμαστεί για να κόψει αυτό το πόδι. Καλύτερα το δικό μου δίσκο παρά το δικό σου που είναι παραπορκωμένο. Μερικές φορές είναι παραπορκωμένο για να δείχνω παραπορκωμένο. Η ματαιοδοξία σου είναι γελία. Η συμπεριφορά σου εξοργιστική και η παρουσία σου στον κήπο μου απαράδεκτη. Όμως θα πάρεις το 35 και θα απολαύσεις το ταξίδι του γυρισμού. Τα προβλήματά σου τότε είχαν και τόση επιτυχία. Κι όμως είχα. Ερωτεύτηκα τη Σέση και αυτό που μετράει πάνω από όλα. Όμως πρέπει να την ξαναδώ πριν. Πρέπει να βρω κάτι άλλο στον Μπάμπερι. Μα, Μάρτι. Είσαι εδώ. Πήγα να ποτίσω τα λουλούδια. Να ποτίσω με το φίλο Τζακ. Πήγε να ετοιμάσει το παιδί. Α, θα σας πάει βόλτα. Θα με διώξει. Δηλαδή θα χωριστούμε. Ο διεθνός χωρισμός. Είναι πάντα ότι γυρώ να χωρίσεις από κάποιον που μόλις γνώσεις. Την απουσία παλιών φίλων χωρίς να την αντέξεις. Θα τον χωριστείς έστω και για 5 λεπτά από κάποιον που μόλις σου γνώρισαν είναι αφόρητο. Σε ευχαριστώ. Το μάτι περιμένει έξω. Πες να έρθει σε 5 λεπτά. Μάλιστα. Ξέρεις τι, πιστεύω πως δεν σε προσβάλλω από την ομιλία του κόσμου. Σε προσωποποιήσεις τις απόλυτες τελειώνει. Νομίζω ότι η ηλικία σας με τιμά ιδιαίτερα. Επιτρέψτε μου να γράψω τη φράση σας στο ημερολόγιό μου. What?
Κοντά στο ημερολόγιο. Μπορώ να ρίξω μια ματιά. Αποκλείεται. Ξέρετε, είναι απλά καταγραφή σκέψεων και εντυπώσεων μια πολύ νέα κοπέλα. Οπότε γράφονται για να δημοσιευτούν. Όταν βγει το βιβλίο, μπορεί να θέλετε να το αγοράσετε. Αλλά σα παρακαλώ, έντε, μη σταματάτε. Μου αρέσει πάρα πολύ να μην παγορεύουν και να γράφω. Η προσωποποίηση τη απόλυτη τελειότητα. Πείτε κι άλλα, πείτε κι άλλα. Μα μην πείχετε, Έρνεστ. Όταν κάποιος υπαγορεύει, πρέπει να μιλάει άνετα και να μην πείχει. Άλλωστε, δεν ξέρω και πώς γράφετε το βήχη. Σέσιλι, από την πρώτη στιγμή που αντίμησα την ασύγκριση από ματιά σου, τόλμησα να σε ερωτευτώ άγρια, φωτιασμένα, σημαντικά, απελπισμένα. Καλά όλα τα άλλα, αλλά απελπισμένα γιατί. Σέσιλι, το μάτι περιμένει έξω. Πες να έρθει την ίδια ώρα την άλλη εβδομάδα. Μάλιστα. Ξέρετε, ο θείος Τζακ θα στεναχωριστεί να του μάθει ότι θα μείνετε εδώ μία εβδομάδα. Δεν με ενδιαφέρει ο Τζακ. Δεν με ενδιαφέρει κανείς άλλος. Εκτός από εσένα. Σέσι, σ' αγαπώ. Σ' αγαπώ. Σ' αγαπώ για το τώρα, το πριν, το μετά και το πάντα. Θα λεπτήσω να με παντρευτεί. Ανόητο αγόρι. Φυσικά. Άλλωστε, είμαστε λαμπωνιασμένοι εδώ και τρεις μήνες. Εδώ και τρεις μήνες. Ναι, βέβαια. Και με τρεις μήνες την Πέμπτη. Λοιπόν, άκου. Από τότε που ο θείος Τζακ μας ανέφερε για πρώτη φορά την ύπαρξή σου, πως έχει έναν αδερφό τόσο άσωτο και τόσο κακό, έγινε το κύριο θέμα των συζητήσεών μας με την Δεσποινίδα Πρίζμ. Και ξέρεις τι σημαίνει όταν μιλάμε συνέχεια για κάποιον. Τον βρίσκουμε εδώ υπευθυντικό. Βρίσκουμε πως έχει κάτι. Ένας, τον μόνο σου πω, ότι σε ερωτεύει. Αγάπη, και ο Ραβόνας, ποτέ είναι. Στις 24 Φεβρουαρίου. Απελπισμένο, δεν γνώριζες καν την ύπαρξή μου, αποφάσισα να δώσω μόνη μου τέλος σε αυτό και μετά από μάθημα τον εαυτό μου δέχτηκε την πρότασή σου κάτω από εκείνο τον δέντρο. Την επόμενη μέρα πήγα και αγόρασα αυτό το χρυσό δαχτυλιδάκι μου. Είναι ο χρυσός δεσμός που μας ενώνει πάντα και τον περώ συνέχεια. Εγώ στον πήρα αυτό, πάντως εγώ τρομερό είναι, είναι το μόνο ελαφρυντικό που σου απέριδα γιατί άσω τη ζωή που κάνεις. Και εδώ είναι το κουτί που φυλάω τα υπέροχα γράμματά σου. Μα αγάπη μου, εγώ δεν έγραφα ποτέ γράμματα. Μη μου το θυμίζεις αυτό, έρνες, γιατί θα συγχυστώ. Το ξέρω ότι δεν μου έστειλες ποτέ γράμματα και από τον ουγγαζό μου θα γράφω μόνο μου τα γράμματά σου και να μου τα στέλνω. Έγραφα τρεις, πολύ και περισσότερες φορές την εβδομάδα. Ας με το νιώσω. Α, αποκλείεται. Δεν το έπαιρες πολύ απάνω σου. Άλλωστε, τα τρία δράματα που μου έβρασες μετά τον χωρισμό μας ήταν τόσο όμορφα και τόσο ανορθόγραφα που κάθε φορά που τα διαβάζω συγκινούμε. Τη διέλυσε τον αναγόνο μου. Ναι, ναι, βέβαια. Στις 23 Μαρτίου. Να, περίμενε να το σου δείξω. Σήμερα διέλυσε τον αναγόνο μου με τον Έρνεστ. Νομίζω ότι δεν είναι και το καλύτερο. Ο καιρός εξακολουθεί θαυμάσιος. Ω, αγάπη μου. Με πληγώνει. Δεν έκανα κάτι. Δεν έκανα τίποτα. Δεν μπορώ να σκεφτώ. Επειδή έτσι τον αναγόρα μου, ειδικά μία μέρα που είχε εξαιρετικό καιρό. Ανόητο αγόρι. Κανένας αραγόνας δεν είναι σοβαρός αν δεν διαλυθεί έστω και μία φορά. Άλλωστε, σε συγχώρησα μετά από 2-3 μέρες. Σέσιλι, υποσχέσου πως δεν θα ξαναδιαλύσω τον αναγόρα μας. Φυσικά και θα το ξαναδιαλύσω. Άλλωστε τώρα δεν είμαι μόνη μου, τώρα σε γνώρισα. Άλλωστε είναι και το όνομά σου. Ναι. Τολμάω να σου πω, χωρίς να με κοριτεύσεις όμως, ότι το κοριτσίστικο όνειρό μου ήταν να ερωτευτώ κάποιον που τον λένε Έρνεστ. Έρνεστ. Αυτό το όνομα έχει κάτι που εμπνέει εμπιστοσύνη. Δηλαδή, δεν θα με αγαπούσε. Πώς αλλιώς. Άλτερον, ας πούμε. Άλτερον. Μα αγάπη μου, γιατί. Είναι τόσο όμορφο όνομα. Κάθε άνθρωπος που σέρνεται στα δικαστήρια για χρέη, Άλτερον. Κοίτα, Άλτερον, μπορεί να σε εκτιμούσα, να θαύμαζα το χαρακτήρα σου, αλλά φοβάμαι πως δεν θα μπορούσα να σου δώσω πολύ σημασία. Λοιπόν, νομίζω πως ο εδεσιμότατος
έχει μεγάλη πείρα στα μυστήρια της Εκκλησίας. Ναι, ναι, με τα σημάδια του τζάζου είναι πολύ σοφός άνθρωπος. Δεν έχει γράψει ποτέ βιβλίο. Οπότε καταλαβαίνεις πόσα πολλά ξέρει. Τότε πρέπει να τον οδηγήσω για μια πολύ σημαντική βάφτιση. Μια πολύ σημαντική συζήτηση. Λοιπόν, δεν θα λείψω παραπάνω από μισή ώρα. Έρνεστ, αναλάβω υπόψη μου ότι είμαστε αραβωνιασμένοι εδώ και 3 μήνες. Και σήμερα πρώτη φορά σε γνώρισα, ξέρω πολύ σκληρό εκ μέρου να μ' αφήσει και τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα μόνη μου. Το κάνουμε 20 λεπτά. Θα γυρίσω πολύ νωρίτερα. Αχ, πολύ μ' άρεσε. Θα γράψω τη φράση του στο ημερολόγιο μου. Κάποια δεσμονή Φέρφαξ θέλει να δει τον κύριο Βέρντινγκ. Λέει ότι είναι για κάθε πολύ σημαντική. Ο κύριος Βέρντινγκ δεν είναι στην βιβλιοθήκη. Όχι, πήγε πριν λίγο και τον είδε να πηγαίνει στο περιστέρι. Καλά, για σπέση να περάσει εδώ. Και σε έρπειρα μας και τσάι. Μάλλον. Θα σκυρίσει Φέρφαξ. Σίγουρα θα είναι κάποια από αυτές τις γριούλες που συναναστρέφεται ο θείος στα φιλανθρωπικά του στην Αθήνα. Συγχαίρουμε τις γυναίκες που ασχολούνται με τη φιλανθρωπία. Είναι όλες τους πολύ εγωίστες. Τη διασμηνή Φέρφαξ. Να σας συστηθώ. Σέσιλι Κάρντιου. Γουέντολιν Φέρφαξ. Σέσιλι Κάρντιου. Τι γλυκό όνομα. Κάτι μου λέει πως εμείς οι δύο θα γίνουμε πολύ καλές φίλες. Πολύ ευγενικό εκ μέρους να με συμπαθείτε πριν καλά καλά θα γνωρίσετε. Μπορώ να θέλω Σέσιλι, Αν θέλετε. Και εσύ θα με λες Γουέντολιν, Φυσικά. Το λύσαμε γι' αυτό. Νομίζω. Νομίζω πως είναι η κατάλληλη στιγμή να σας πω ποια ακριβώς είναι. Ο πατέρας μου είναι ο Λόρδος Μπράκνελ. Το γνωρίζετε το κουμπά? Νομίζω όχι. Ο παπάς έξω από τον οικογενειακό κύκλο παραμένει εντελώς άγνωστη. Καλά κάνεις. Θες πάντρα ή είναι στο σπίτι. Σέσιλ, πρέπει να ξέρεις ένα πράγμα. Οι απόψεις της μαμάς που είναι πολύ αυστηρές για την εκπαίδευση με έχουν αναθρέψει με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να έχω τεράστια. Γι' αυτό δεν θα σου πειράζει να σε κοιτάζουν την τελειά. Καλέ, όχι, μ' αρέσει να με κοιτάζουν. Εσύ, περαστική από εδώ, Όχι, ζω εδώ. Η μητέρα σου ή κάποιο άλλο μέλο τη οικογένειά σου ζει εδώ, σωστά. Όχι, δεν έχω μητέρα. Δεν έχω γενικά συγγενή. Μη μου πει. Ο αξιολάβρετος κηδεμόνας μου με τη βοήθεια της δεσποινίδας του Πριν έχουν αναλάβει το δύσκολο έργο της ανατροφής μου. Κηδεμόνας σου. Ναι, ο κύριος Βέρντινγκ. Τι παράξενο. Κρυψίνος άνθρωπος. Κάθε φορά ανακαλύπτω κάτι που μου τον κάνει ακόμα πιο ενδιαφέροντα. Βέβαια, Σέσιλι, έχω να σου εξομολογήσω ένα πράγμα. Αυτό το γεγονός δεν με χαροποιεί και τόσο πολύ. Για να είμαι ειλικρινής. Να είσαι. Όταν κάποιος έχει να πει κάτι δυσάρεστο, πρέπει να είναι πάντα ειλικρινής. Λοιπόν, Σέσιλι, με απόλυτη ειλικρίνεια σου δηλώνω όπως σας ήθελα τουλάχιστον 40 τόσο. Και πολύ πιο μεγάλη από μια γυναίκα σε αυτή την ηλικία. Ο Έρνεστ έχει δυνατό και ειλικρινή χαρακτήρα. Είναι η προσωποποίηση της ειλικρίνειας και απιστία είναι κάτι που του έχει περάσει κάτω από το μυαλό. Συγγνώμη που έρνεστ. Είπες Έρνεστ. Ναι. Άμα ο Έρνεστ δεν είναι ο κηδεμόνας μου. Κηδεμόνας μου είναι ο μεγαλύτερος του αδερφός. Ο Έρνεστ δεν μου είχε πει πως έχει αδερφό. Ναι, ξέρεις. Δεν είχαν πολύ καλές σχέσεις με την χώρα μεταξύ τους. Α, έτσι εξηγείται. Να, γιατί δεν μου είχε μιλήσει ποτέ για τον αδελφό του. Για να είμαι ειλικρινής, σε λίγο καιρό, εγώ θα γίνω δική του. Ορίστε. Άλλη μου, Γουέντολιν, δεν υπάρχει λόγο να στο κρύβω. Άλλωστε, την επόμενη εβδομάδα, η τοπική εφημερίδα θα γράψει ολόκληρο άρθρο. Ο κύριος Έρνεστ Βέρντινγκ και εγώ παντρευόμαστε! Νομίζω πως υπάρχει μια μικρή παρεξήγηση. Ο κύριος Βέρντινγκ είναι αραβωνιασμένος μαζί μου. Θα το ανακοινώσω ταχυδρόμως της Αθήνας το Σάββατο. Καλή μου Γουέντολιν, νομίζω ότι κάτι δεν έχεις καταλάβει καλά. Ο κύριος Έρνεστ Βέρντινγκ ήταν εδώ πριν 10 λεπτά και μου έκανε την πρώτη σειρά μου. Αυτό είναι πραγματικά πολύ περίεργο. Γιατί εμένα να γίνω γυναίκα του χτες το απόγευμα. Άρα αυτά δεν με πιστεύεις. Δεν ταξιδεύω ποτέ χωρίς το ημερολόγιο μου. Στο τρένο πρέπει να έχεις κάτι συναρπαστικό να διαβάζεις. Καλή μου Γουέντο.
αν αναγκαζόμουν να σου προκαλέσω κάποια ψυχική ή σωματική ταραχή, αλλά είμαι υποχρεωμένη να σου υποδείξω το θερμοφανές. Ο κύριος Έρνας που έρθει σου έκανε πρόταση γάμου, αλλά μετά κατάλαβε και έκανε πρόταση γάμου σε μένα. Αν ο καημένος μου έδωσε κάποια επιβόλη υπόσχεση επειδή έπεσε σε παγίδα, το θεωρώ άμεσο καθήκον μου να τον σώσω. Αν το χρυσό μου το αγόρι έπεσε σε κάποιο συναισθηματικό λύστημα, δεν θα το μαλώσω ποτέ, μετά το κάνω μας. Όταν λέτε συναισθηματικό λύστημα, εννοείται εμένα, δε στην Ισκάρδη. Και σε πολύ αυτάδης. Συγγνώμη, αλλά σε τέτοιες περιπτώσεις πρέπει να λέμε τα πράγματα έτσι ακριβώς όπως είναι. Εννοείται δε στην Ισπέρπαξ, ότι εγώ έτσι θα φαγείτε στον έρθες και να με ρωτευτεί. Πώς τολμάτε. Και για να λέμε και τα σίκα-σίκα και τις σκάφη-σκάφη. Σίκα και σκάφης, τι παραδείγματα, είναι φανερό πως ανήκουμε σε δύο διαφορετικά κοινωνικά στρώματα. Να σερβίρω εδώ το τσόκο συνήθως, ασπινείς. Ναι, ναι, σερβίρε. Θα πάρει τσάι και στις πέφτες. Ευχαριστώ. Αντιπαθέστες, κοπέλα. Αλλά χρειάζομαι λίγο τσάι για να στυλωθώ. Ζάχαρη στο τσάι σας. Όχι, η ζάχαρη δεν είναι πλέον της μόδας. Θα πάρετε κέικ ή ψωμάκια με βούτυρο. Ψωμί με βούτυρο. Το κέικ έχει πάψει να σερβίρεται στα καλά σπίτια. Μου γεμίσατε ζάχαρη το τσάι μου και μου δώσατε κέικ, αλλά και ψωμί με βούτυρο. Α, δεσποινής Κάρδιου. Σας προειδοποιώ, μη με φτάσετε στα άκρα! Για να σώσω το καημένο, το ευκολόπιστο, το αθώο, το αγόρι μου, όπως το ρωτήμα και εις άλλων κοριτσιών, θα έφτανα μέχρι και εγώ δεν ξέρω πού! Α, από την πρώτη στιγμή που σας είδα κάτι δεν μου άρεσε, κατάλαβα πως είστε ψεύτρα και υποκρίτρια. Η πρώτη εντύπωση που έχω για κάποιον είναι πάντοτε σωστή. Νομίζω ότι στην Κισφέρ, θα ξετικάνω κατάχρηση του πολύτιμου χρόνου σας. Σίγουρα θα έχετε να πάτε και σε άλλες επισκέψεις. Πού έντε την αγάπη μου. Έντε. Για μια στιγμή. Ήρμος και έφτιας για μας την Δεσποινίδα από εκεί. Στη μικρή μου σέση. Μα πώς πέρασε κάτι τέτοιο χρόνο από το κεφαλάκι σου. Ωραία, εντάξει, το δέχομαι. Τώρα που μπορείς να με φιλήσεις. Καλή μου Γουέντολιν, ήμουν σίγουρη πως υπήρχε κάποια παρεξήγηση. Ο κύριος που έβαλε το χέρι του γύρω από τη μέση σας δεν είναι ο Έρνες, είναι και ο δαιμόνας μου, ο θείος Τζακ. Τζακ! Ο Έρνες. Αγάπη μου, αγάπη μου. Μια στιγμή, Έρνες, είναι πως έτσι γάμος με σπινίδα. Μη χειρότερα. Καλά τότε, θα μπορεί να φιλήσεις. Κατάλαβα πως υπάρχει μια μικρή παρεξήγηση. Ο κύριος από εκεί είναι ο ξαδερφός μου, ο Άλτς Μόγκρι. Άλτζι. Άλτζι, σε λένε. Δεν μπορώ να το λυθώ. Δηλαδή, το όνομά σου είναι Τζακ. Θα μπορούσα να το λυθώ. Θα μπορούσα να λυθώ τα πάντα, ήθελα. Αλλά ναι, με λένε Τζακ. Εδώ και πιο. Τι τρομερή απάτη. Πληγωμένη μου σέση. Προδομένη μου σέση. Καλή μου Γουέντολι. Προδομένη μου Γουέντολι. Λοιπόν, ξαναγυρνάμε στον ελληνικό και γινόμαστε φίλοι. Μια στιγμή θέλω να κάνω μια ερώτηση στον κυδεμόνα μου. Θαυμάστε, κύριε Γουέντολι, πώς εξηγείτε το ψέμα σας ότι έχετε αδελφό. Μήπως το λέγατε για να έρθετε πιο συχνά στο Λονδίνο. Έχετε καμία αμφιβολία γι' αυτό. Έχω πολλές, αλλά δεν τις παραλείψω. Δεν είναι ώρα για ενδοσκοπήσεις. Αυτή η απαντήση μας δεν ήταν επιτυχές. Ειδικά του κ. Γουέρντιντ, το βλέπω καθαρά. Η απάντησή μου έχει τη σφραγίδα της ειλικρίνειας. Εγώ νομίζω ότι οι άντρες είναι πολύ δειλοί. Νομίζω ότι πρέπει να πάμε μέσα. Ναι, πάμε. Δύσκολα θα μας ακολουθήσουν. Καλέ μου. Το μόνο καλό από αυτή την ιστορία είναι πως ο φίλος ο Μπάμπερι σαν να ξεκούσκασε λιγάκι. Έτσι θα μπορείς να φεύγεις συχνά στη. Ο δικός σου αδερφός σαν να έχει ξετροδιάσει.
που ήθελα ήταν να παντρευτώ την Κουέντε. Κι εγώ ήθελα να παντρευτώ τη Σέση, τη λατρεύω. Νομίζω πως δεν έχεις καμία από κανένα.